Νίκο, σημαντική νίκη σήμερα με το μακροχώρι. Αγχωμένος ήσουνα πριν το μάτς. Δεν θεωρώ ότι είμαι αγχωμένος, γιατί για μας ήταν ένα παιχνίδι προετοιμασίας. Είχε το παιχνίδι το τοπικό χαρακτήρα, αλλά οι ομάδες δεν είναι ακόμα έτοιμες σε αυτή την χρονική στιγμή. Κρατάμε την προσπάθεια που κάναμε, την πρόκρισή μας, και συνεχίζουμε τη δουλειά ώστε να είμαστε έτοιμοι στο δύσκολο πρωτάθλημα που μας περιμένει. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθειά τους. Συγχαρητήρια και στην ομάδα του Μακροχωρίου για το καλό τους και καθαρό παιχνίδι. Πιστεύω να ανταμευθούν και οι δύο ομάδες με την παραμονή τους στην κατηγορία. Είσαι ευχαριστημένος σε γενικές γραμμές από το παιχνίδι σήμερα, από τα δικά σου τα παιδιά? Για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα έλεγα ότι είμαι ευχαριστημένος. Αλλά στο σημερινό το παιχνίδι, λόγω της ζέστης, λόγω της όχι αγωνιστικής ετοιμότητας που έπρεπε να είμαστε, δεν έχουμε ακόμα κλείσει τον κύκλο που έπρεπε οι ομάδες να είναι έτοιμες. Δεν βιάζομαι να φορμάρω την ομάδα. Θέλω η ομάδα να έχει διάρκεια στην περίοδο του χειμώνα. Κρατάω το θετικό αποτέλεσμα. Και το δικαιούμαστε, γιατί δημιουργήσαμε περισσότερες ευκαιρίες από τον αντίπαλό μας. Σίγουρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αποκλεισμό σήμερα από το κύπελο. Πώς είδατε την ομάδα σας και αν πιστεύετε ότι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο? Μιας ο στόχος μας δεν είναι αποκλειστικά το κύπελο. Το δείξαμε αυτό γιατί είχαμε δύο σημαντικές απουσίες. Η μία ήταν μια τιμωρία από πέρσι και ένας παίκτης ο οποίος δεν βγήκε το δελτίο. Δώσαμε ευκαιρία σε κάποια νέα παιδιά για να δούμε. Χρησιμοποίησαμε αυτό το παιχνίδι σαν το τελευταίο τεστ προετοιμασίας που είναι από το πρωτάθλημα, που είναι ο βασικός μας στόχος. Έμεινα σε κάποια σημεία ικανοποιημένος, σε κάποια θέλουμε ακόμα δουλειά. Αναλαμβάνω, ο βασικός μας στόχος είναι το πρωτάθλημα και θα δούμε τα πράγματα εκεί. Με αυτές τις απουσίες, αν χρησιμοποιήσετε αυτήν την ομάδα στο πρωτάθλημα, πιστεύετε ότι θα ανταπεξέλθει? Θα το δούμε αυτό. Ακόμα τα πράγματα είναι πολύ νωρίς, ήδη δουλεύω με τα παιδιά 12 μέρες. Εγώ είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι στο τέλος θα γαμογελάσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.